Καλώς ήρθες. Ας αφηθούμε παρέα σε αυτή την όμορφη ιστορία. Πριν ξεκινήσουμε, πάρε μια αργή βαθιά αναπνοή και νιώσε άνετα και ζεστά στην ηρεμία της στιγμής. Είσαι σε ασφαλές περιβάλλον, οπότε πάρε τρεις βαθιές αναπνοές και πάμε να ακούσουμε την ιστορία. Παραμύθι τώρα ωραίο ξεκίνα. Μια φορά και έναν καιρό, ας πούμε όλοι, κλείστε μάτια κι όπως κύκλος τη γύρνα, θα σας πάμε κάπου έξω από την πόλη. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μεγάλο νησί, ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα. Το νησί αυτό δεν ήταν ένα μεγάλο νησί, ούτε πολύ όμορφο, ούτε πολύ πλούσιο. Όμως, σαν καλός άρχοντας ο βασιλιάς, είχε φροντίσει να χτίσει πλοία πολλά. Έμαθε το λαό του να δουλεύει χωρίς να χάνει τον καιρό του και να βγάζει πολλών ειδών εμπορεύματα που τα πήγαιναν ύστερα με το βασιλικό στόλο και τα πουλούσαν στα ξένα μέρη. Έτσι λοιπόν, χωρίς να είναι πλούσια η γη τους, την αγαπούσαν οι κάτοικοι και δεν υπέφεραν και πολύ από φτώχεια, ούτε γύρευε κανένας να αφήσει την πατρίδα του για να βρει πλούτη έξω από το νησί του. Όλα τα καλά λοιπόν τα είχε ο βασιλιάς, την αγάπη του λαού του, τα πλούτη που δίνει η εργασία και μια πολύ καλή βασίλισσα. Μόνο ένα πράγμα του έλειπε. Παιδί δεν είχε. Τέλος πάντων, το απέκτησε κι αυτό. Ένα πρωί έμαθε με χαρά ο λαός πως γεννήθηκε στο παλάτι μια βασιλοπούλα. Από τη χαρά του ο βασιλιάς κάλεσε στη βάφτιση όλο το λαό του και όλες τις νεράιδες του νησιού για να δώσουν τις ευχές τους στο μωρό. Μία-μία έφταναν οι νεράιδες λοιπόν πάνω από την κούνια της μικρής. Η πρώτη της έδωσε ομορφιά, η δεύτερη χάρη, η τρίτη εξυπνάδα, η τέταρτη ωραία φωνή. Πρώτα-λευταία έφτασε η μοίρα. «Εγώ δεν θα της δώσω μόνο μία ευχή», είπε. «Θα την προστατέψω από τη ζωή και από κάθε λύπη. Θέλω η κόρη αυτή να μην κλάψει ποτέ». Ύστερα, με το μαγικό της ραβδί, χτύπησε ελαφρά τη βασιλοπούλα στο στήθος, της πήρε την καρδιά, την έκλεισε σε ένα μικρό κουτάκι, πήρε το κλειδί και αμέσως χάθηκε από το δωμάτιο πριν μπορέσει κανένας να τη σταματήσει. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα τρομαγμένοι όρμησαν στην κούνια να δουν αν ζούσε το παιδί τους. Ευτυχώς η βασιλοπούλα κοιμούνταν ήσυχη. «Χωρίς καρδιά», μουρμούρισε η βασίλισσα, «πώς θα μας αγαπήσει». Και όλοι γύρω είπαν, «Χωρίς καρδιά, πώς θα μας κυβερνήσει όταν πεθάνει ο καλός μας βασιλιάς». Μια νεράιδα ακόμα έμενε. Σε αυτήν τότε στράφηκε ο βασιλιάς. «Κύρα νεράιδα», της είπε, «δώσε μια ευχή στο παιδί μας και σβήσε το κακό που μας έκανε η μοίρα». «Να σβήσω αυτό που έκανε η δυνατότερη μου δεν μπορώ», είπε η νεράιδα. «Εγώ είμαι η ζωή και η μοίρα με ορίζει. Μπορώ όμως να βοηθήσω τη βασιλοπούλα να ξαναβρει την καρδιά της, αν κάποια μέρα το θελήσει». «Τώρα, τώρα», φώναξε η βασίλισσα, «δώσε της τώρα την καρδιά της, κύρα ζωή». «Όχι», είπε η ζωή, «πρέπει να μεγαλώσει η βασιλοπούλα πρώτα και μετά, αν το θέλει, να πάει μόνη της να τη φέρει. Εγώ ένα κλειδάκι μόνο θα της χαρίσω και με αυτό θα ξαναβρει την καρδιά της όποτε το επιθυμήσει». Αυτά είπε και με μια χρυσή αλυσιδίτσα κρέμασε ένα χρυσό κλειδάκι στο λαιμό του μωρού.
Όταν θελήσει, εξακολούθησε η Νεράιδα, αυτό το κλειδί θα την οδηγήσει. Αλλά να ξέρετε, τη μέρα που θα αποκτήσει την καρδιά της η Βασιλοπούλα, θα νιώσει αγάπη και χαρά, θα νιώσει όμως και όλο το βάρος και τους καημούς της ζωής. Πέρασαν χρόνια. Η ευτυχία εξακολουθούσε στο νησί, αλλά στο παλάτι δεν ήταν πια η χαρά σαν πρώτα. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είχαν κρυφό και βαθύ καημό. Η κορούλα τους δεν έχει καρδιά. Και όσο μεγάλωνε, τόσο γινόταν πιο φανερός ο εγωισμός της. Ήταν πολύ όμορφη και πολύ έξυπνη. Όλες τις τέχνες της είχε μάθει και με τους πιο σοφούς συζητούσε και πολλές φορές φαίνονταν πιο γραμματισμένη και από αυτούς ακόμα. Όλοι τη θαύμαζαν και διαλαλούσαν τη γνώση της και την ομορφιά της. Κανείς όμως δεν την αγαπούσε, γιατί φερόταν σε όλους τους ανθρώπους και στα ζώα ακόμα πολύ άσχημα. Μια φορά, παραμονή της πρωτοχρονιάς, η Βασιλοπούλα στεκόταν και κοίταζε με περιέργεια τη Βασίλισσα που ζήμωνε τη Βασιλόπιτα. «Εγώ θα πάρω το φλουρί βέβαια», έλεγε η Βασιλοπούλα. «Θα το πάρει όποιος το βρει», αποκρίθηκε η Βασίλισσα. «Αυτό είναι τυχερό σε όποιον πέσει». Την ώρα που ήθελαν να κόψουν την πίτα, χτύπησε η πόρτα και ένα ζητιανάκι ζήτησε φαγητό. Η Βασίλισσα πρόσταξε να το φέρουν μέσα, να το ντύσουν ζεστά, να το περιποιηθούν και ύστερα η ίδια το κάθισε στο τραπέζι και του έδωσε να φάει και να πιει. Αφού έφαγε και ζεστάθηκε, έφεραν την πίτα. Ο βασιλιάς την έκοψε και έδωσε στον καθένα το κομμάτι του με την τύχη του. Όλοι γύρευαν να βρουν το φλουρί. Όταν το παιδάκι φώναξε «Εγώ βρήκα το χρυσό φλουρί!» Τότε η Βασιλοπούλα ρίχτηκε πάνω του και το χτύπησε στο κεφάλι με το ασημένιο πιάτο της. «Δώσ' μου το φλουρί. Εγώ είπα πως το θέλω». Η Βασίλισσα τότε της είπε αγανακτισμένη «Δεν ξέρεις πως πονεί το καημένο το παιδάκι όταν το χτυπάς στο κεφάλι». «Και τι με μέλει εμένα», αποκρίθηκε η Βασιλοπούλα. «Εγώ δεν πονώ». Περνούσαν τα χρόνια. Μεγάλωνε η Βασιλοπούλα. Και όλο γίνονταν ομορφότερη και εξυπνότερη, αλλά και όλο πιο εγωίστρια και άκαρδη. Οι γονείς της πόσο στενοχωριόντουσαν οι καημένοι. Μια μέρα πέρασε ένας λαουτέρης από το νησί και ο βασιλιάς πρόσταξε να έρθει να τραγουδήσει και να παίξει στο παλάτι μπροστά σε όλη την αυλή. Έτσι και έγινε. Πατρίδα επιθύμησα τα άγια χώματα σου. Χρόνια τώρα βρίσκομαι ο δυστυχώς μακριά σου. Πώς λαχταράει η καρδιά να'ρθω σε σένα ναι κοντά. Στο πάτρικο μου σπιτικό λιγάκι να ξεκουραστώ. Του κήπου μου οι ευώδιες από ανθισμένες λεμονιές να με μαγεύουνε ξανά, να μου μεθύσουν την καρδιά. Όλοι γύρω έκλαψαν και ο βασιλιάς του έδωσε ένα σακί φλουριά. «Δεν λυπήθηκες να πετάξεις τόσα φλουριά για έναν κουρελιάρι που μας σκότισε τόση ώρα με τις φωνές του και με τα λαούτα του?» φώναξε η Βασιλοπούλα. «Μας ευχαρίστησε γιατί τραγούδησε με πόνο και με καρδιά», είπε ο βασιλιάς. Δεν ήξερε τι είναι ο πόνος, αλλά επειδή ήταν πολύ έξυπνη, αντιλαμβανόταν πως κάτι της έλειπε που την έκανε διαφορετική από τους άλλους ανθρώπους. Στο γειτονικό βασίλειο ήταν ένα όμορφο βασιλόπουλο, γνωστό στον κόσμο όλο
για την παλικαριά και την ευγένεια της ψυχής του. Η ομορφιά και η εξυπνάδα της Βασιλοπούλας είχαν φτάσει στα αυτιά του. Όταν λοιπόν έκλεισε τα 16 της χρόνια η Λιγερή, αποφάσισε να πάει να τη ζητήσει. Σαν το μάθε ο βασιλιάς, χάρηκε πολύ και ετοίμασε μεγάλα πανηγύρια και μεγάλα ξεφαντώματα, γιατί το είχε τιμή του να κάνει γαμπρό τέτοιο τρανό βασιλόπουλο. Όταν είδε τη Λιγερή το βασιλόπουλο, έμεινε άφωνο. «Είσαι υπέροχη», της είπε, μόλις έμειναν μόνοι. «Πότε θα με κάνεις βασίλισσα?» ρώτησε απότομα εκείνη. Το βασιλόπουλο κοντοστάθηκε και την κοίταξε με απορία. «Όταν γίνω εγώ βασιλιάς», αποκρίθηκε, «και ελπίζω να αργήσει αυτό πολύ ακόμα για να ζήσει χρόνια πολλά ο πατέρας μου». «Α, όχι», διέκοψε η βασιλοπούλα. «Αν σε πάρω, θέλω να γίνω αμέσως βασίλισσα και ξέρω τι θα κάνω. Θα πάρουμε τον στόλο του πατέρας μου, του βασιλιά, θα αποβιβαστούμε στο βασίλειό σου και τότε οι στρατιώτες μας θα διώξουν τον πατέρα σου και θα γίνεις εσύ βασιλιάς και εγώ βασίλισσα». Το βασιλόπουλο τάχασε. «Τι είναι αυτά που λες?» ρώτησε. «Θέλω να γίνω βασίλισσα», αποκρίθηκε με πείσμα εκείνη. «Ή θα με κάνεις αμέσως βασίλισσα ή φύγε μονάχος». «Μα θα με κάνεις να πάω να πέσω στη λίμνη και να πνιγώ», της είπε το βασιλόπουλο. «Και δεν πας», του αποκρίθηκε εκείνη γελώντας αδιάφορα. Στενοχωρήθηκε το βασιλόπουλο. Έτρεξε και ρίχτηκε στη λίμνη. «Τι κουτός που ήταν», είπε τότε εκείνη. «Αυτό το τέλος του άξιζε». Ευτυχώς, ένας ψαράς που στεκόταν στην άκρη της λίμνης τον είδε, ρίχτηκε στο νερό, κολύμπησε ως το μέρος που είχε βουλιάξει, βούτυξε και τον έβγαλε λιποθυμισμένο, αλλά ζωντανό ακόμα. Μεγάλο κακό έγινε στο παλάτι όταν έφεραν πίσω το ανέστητο βασιλόπουλο. Η βασίλισσα αμέσως κατάλαβε και έτρεξε στο δωμάτιό της. «Είσαι καταδικασμένη, κόρη μου. Όλο λύπες να σπέρνεις γύρω σου», της είπε χωρίς να σκεφτεί. «Αχ, τι κακό σου έκανε η μοίρα όταν σου πήρε την καρδιά». Η βασιλοπούλα δεν κατάλαβε τα λόγια της μητέρας της. «Τι θα πει μου πήρε την καρδιά?» ρώτησε. «Ποια καρδιά?» Τότε η βασίλισσα της διηγήθηκε την ιστορία της βάφτισής της. Ήταν πολύ έξυπνη η βασιλοπούλα και κατάλαβε. «Μητέρα», είπε συλλογισμένη, «φταίω εγώ αν δεν έχω καρδιά?» «Όχι, παιδί μου. Η μοίρα σου την πήρε και δεν μπορώ να την ξαναβρω». «Ναι, μπορείς», είπε η βασίλισσα. «Φτάνει να το θέλεις». «Το θέλω», είπε η βασιλοπούλα. Τότε η βασίλισσα της εξήγησε με τι τρόπο μπορούσε να την ξαναβρει. Πήγε να ξεκρεμάσει από το λαιμό της το κλειδάκι η βασιλοπούλα, αλλά η μητέρα της τη σταμάτησε. «Πρέπει πρώτα να ξέρεις πως όταν βρεις την καρδιά σου θα χάσεις την ησυχία σου. Σκέψου, θέλεις να αντικρίσεις τόσες λύπες? Δεν ξέρω τι είναι η λύπη, μα έχω περιέργεια να τη γνωρίσω. Κι έτσι που ζω, δεν βρίσκω τίποτε που να μ' αρέσει στη ζωή». Η βασίλισσα τότε τη φίλησε με συγκίνηση. «Πήγαινε, παιδί μου, με την ευχή μου», της είπε. Και η ίδια έλυσε την αλυσιδίτσα από το λαιμό της βασιλοπούλας και της έδωσε το χρυσό κλειδάκι. Αμέσως πήδηξε το κλειδάκι από τα χέρια της βασιλοπούλας και έπεσε από το παράθυρο. Εκείνη ξαφνιάστηκε και με φόβο μην το χάσει έτρεξε στο περιβόλι και από κάτω από το παράθυρό της το ξαναβρήκε. Έλαμπε σαν φωτιά. Πριν προφτάσει όμως να το πιάσει, πήδησε πάλι το κλειδάκι και έπεσε μερικά βήματα μακρύτερα. Έτρεξε πάλι η βασιλοπούλα να το πιάσει και πάλι πήδησε το κλειδάκι. Κι όλο το κυνηγούσε εκείνη και όλο της ξέφευγε το χρυσό κλειδάκι. Είχε ανέβει κάμποσο ψηλά στο βουνό όταν σε ένα γύρισμα του δρόμου απάντησε μια γριά κουρελιασμένη και βρώμικη που της άπλωσε το χέρι. «Δώσε μου, χρυσή μου κοπέλα, μια πεντάρα, να αγοράσω λίγο ψωμάκι». «Δεν έχω καιρό», αποκρίθηκε η βασιλοπούλα. Παραπάνω είδε άλλη γυναίκα που καθόταν στα χώματα και έκλαιγε απελπισμένα, σκυμμένη πάνω στο μωρό της, που ήταν τυλιγμένο σε μια άσπρη κουβέρτα.
Το παιδάκι μου πεθαίνει. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Πήγαινε το στο γιατρό, της φώναξε αδιάφορα η Βασιλοπούλα. Πώς να το πάω στο γιατρό, αφού ούτε ψωμί δεν έχω να αγοράσω, αποκρίθηκε η δυστυχισμένη. Όμως η Βασιλοπούλα σήκωσε τους ώμους της με αδιαφορία και εξακολούθησε να κυνηγά το κλειδάκι. Στο δρόμο της είδε και άλλες δυστυχίες. Όμως οι δυστυχίες των άλλων δεν τις συγκινούσαν. Παραπάνω συνάντησε χωροφύλακες που πήγαιναν έναν άνθρωπο με αλυσίδα στο δικαστήριο. Έκλαιγε ο δυστυχισμένος. «Θα πληρώσω το χρέος μου», έλεγε. «Λυπηθείτε τα παιδιά μου». Αλλά η Βασιλοπούλα, που με ένα κουμπί του μανικιού της θα μπορούσε να πληρώσει 10 φορές το χρέος του, δεν σταμάτησε. Ανέβαινε η Βασιλοπούλα και όλο της ξέφευγε το κλειδάκι. Είχε αρχίσει να κουράζεται, όμως είχε θέληση δυνατή. Έπρεπε να πάρει πίσω την καρδιά της. Κάποια στιγμή έφτασε στην κορυφή. Εκεί σταμάτησε το κλειδάκι. Έτρεξε η Βασιλοπούλα να το πιάσει, όταν άνοιξε ο βράχος μπροστά της. Και τότε είδε ένα μικρό κουτάκι. Καθώς έσκυψε να το πιάσει, το κλειδάκι πήδησε για τελευταία φορά και χώθηκε μόνο του στην κλειδαρότρυπα. Άπλωσε το χέρι της η Βασιλοπούλα, άρπαξε το κουτί και άνοιξε με βία το σκέπασμα. Μέσα είδε την καρδιά της. Την ίδια στιγμή παρουσιάστηκε μπροστά της μια νεράιδα κάτασπρα ντυμένη. Γύρω της χαίνονταν τόσο φως που θαμπόθηκαν τα μάτια της και τα σκέπασε με το χέρι της. «Είμαι η ζωή», της είπε η νεράιδα. «Εγώ σε οδήγησα εδώ για να ξαναβρεις την καρδιά σου. Η μοίρα θέλησε να ζήσεις χωρίς πόνους και λύπες και σου πήρε την καρδιά σου. Εγώ όμως δεν παραδέχομαι τη ζωή χωρίς αισθήματα, γι' αυτό θέλησα να σε βοηθήσω. Ως τώρα σ' αγάπησαν οι άλλοι, ενώ εσύ δεν αγαπάς κανέναν. Είσαι σίγουρη ότι τη θέλεις ακόμα την καρδιά σου?» «Ναι», είπε η Βασιλοπούλα, «τη θέλω». «Πρέπει να το θελήσεις με όλη σου τη δύναμη», είπε η νεράιδα, «για να νικήσεις την απόφαση της μοίρας». «Το θέλω», είπε η Βασιλοπούλα, «με όλη μου τη δύναμη». «Εμπρός λοιπόν, τράβω το δρόμο σου με θάρρος». Ύστερα, με το μαγικό της ραβδί, η ζωή χτύπησε ελαφρά τη Βασιλοπούλα στο στήθος. Τότε ακούστηκε μια υπέροχη μουσική και η καρδιά της λιγερής, με τρόπο μαγικό, όπως μόνο στα παραμύθια μπορεί να γίνει, άρχισε να χτυπάει. «Νιώθω αλλιώτικα. Θέλω να πάω στη μητέρα μου και τον πατέρα μου», σκέφτηκε αμέσως. «Θέλω να τους σφίξω στην αγκαλιά μου. Ποτέ δεν το είχα ανάγκη αυτό, αλλά τώρα νιώθω ότι το θέλω. Το θέλω όσο τίποτα. Πρέπει να τρέξω γρήγορα να τους βρω». Άρχισε να κατεβαίνει το βουνό όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ξαφνικά είδε τους χωροφύλακες να πηγαίνουν τον μεροκαματιάρη στη φυλακή. «Γιατί πάτε αυτόν τον άνθρωπο στη φυλακή? Τι έκανε?» ρώτησε η Βασιλοπούλα. «Χρωστάει 3 χρυσά φλουριά και τα έξοδά μας. Μόλις πληρώσει θα τον αφήσουμε ελεύθερο». Τότε η Βασιλοπούλα έβγαλε από τον κόρφο της ένα γεμάτο πουγγί και είπε γλυκά: «Να, πάρε το πουγγί μου, καλέ μου άνθρωπε. Πλήρωσε όσα χρωστάς και κράτα τα υπόλοιπα για τα παιδιά σου». «Σε ευχαριστώ. Ο Θεός να σε έχει καλά», είπε εκείνος και έσκυψε να της φιλήσει το χέρι. Εκείνη όμως δεν τον άφησε. «Μη με ευχαριστείς», του είπε. «Εγώ σε ευχαριστώ, γιατί νιώθω τόσο μεγάλη χαρά μέσα μου». Πιο πέρα άκουσε το κλάμα ενός μωρού. Πήγε προς τα εκεί
και είδε ένα μωράκι πεσμένο μέσα στους θάμνους. Δίπλα του ήταν η μάνα του ακίνητη. «Πρέπει να σώσω το μωρό. Δεν μπορώ να το αφήσω μόνο του μέσα στο κρύο», σκέφτηκε. Το πήρε στην αγκαλιά της. Δεν είχε ξαναπιάσει μωρό στα χέρια της και δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Έψαξε για νερό, μα δεν είχε εκεί κοντά. Κάποια στιγμή το μωρό έπαψε να κλαίει. Το έσφιξε περισσότερο στην αγκαλιά της για να το ζεστάνει και πήρε την ανηφόρα. Τότε είδε ένα μικρό φωτάκι. «Μια καλύβα. Έχει φως. Πάμε προς τα εκεί, μωρό μου», του ψιθύρισε. «Πάμε γρήγορα». Της άνοιξε μια γριά. «Τι ερεύεις νυχτιάτικα σε τούτα εδώ τα μέρη?» τη ρώτησε. «Θα ήθελα λίγο νερό για το μωρό». «Τι να το κάνει το νερό, κόρη μου?» είπε η γριά, αμέσως μόλις πήρε το μωρό στην αγκαλιά της. «Δεν κατάλαβες ότι το παιδί δεν ζει πια?» «Δεν ζει? Ω Θεέ μου, πώς ντρέπομαι», είπε κλαίγοντας. «Εγώ φταίω. Αν βοηθούσα εκείνη τη γυναίκα τότε που μου το ζήτησε, τώρα θα ήταν ζωντανή και αυτή και το παιδί της. Πώς ντρέπομαι?» Ήταν γραφτό του να φύγει από αυτόν τον κόσμο νωρίς. «Και ο θάνατος μες στη ζωή είναι, να το ξέρεις», την παρηγόρησε η γριά. «Έκανες ό,τι μπορούσες». «Όχι, όχι, δεν έκανα ό,τι μπορούσα. Και αυτό είναι που με βασανίζει». «Α, κόρη μου, να ξέρεις κι εγώ τι στεναχώρια έχω», είπε τότε η γριά, θέλοντας να μοιραστεί τον πόνο της. «Σ' ακούω, κυρά μου. Έχω μια κόρη. Αρρώστησε το παιδί της. Ξοδέψαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Μα το παιδί δεν έγινε. Απελπισμένη πήρε το μωρό του, τύλιξε σε μια άσπρη κουβέρτα και έφυγε». «Άσπρη κουβέρτα, είπες? Την είδα! Την είδα την κόρη σου, κυρά. Μου ζήτησε βοήθεια, μα εγώ δεν σταμάτησα να τη βοηθήσω. Όμως θα πάω τώρα να στη φέρω. Το υπόσχομαι», είπε και έφυγε τρέχοντας. Η νύχτα ήταν πολύ σκοτεινή. Έβρεχε. Έβρεχε και ο άνεμος σφύριζε και φυσούσε δυνατά. Μα η λιγερή το μόνο που σκεφτόταν ήταν να μην φτάσει αργά. Κόντευε να ξημερώσει όταν βρήκε μάνα και παιδί μισοπαγωμένους κάτω από ένα θάμνο. Πήγε αμέσως να βρει το γιατρό. «Έλα γρήγορα, γιατρέ μου. Δύο άνθρωποι έχουν την ανάγκη σου». «Δύσκολο τέτοια ώρα. Καλύτερα το πρωί». «Όχι, τώρα! Δεν έχει σημασία η ώρα. Έλα γρήγορα, γιατρέ. Δύο άνθρωποι έχουν την ανάγκη σου». Μπροστά στην επιμονή της λιγερής, την άκανε ο γιατρός. Την ακολούθησε. Στο δρόμο συνάντησε ένα φούρναρι που κρατούσε λίγα αυγά και δύο ψωμιά. «Αν μου δώσεις τα ψωμιά και τα αυγά σου, θα σου δώσω το σμαραγδένιο δαχτυλίδι μου», είπε στο φούρναρι. «Πολλά μου δίνεις για λίγο ψωμί και λίγα αυγά», είπε εκείνος. «Αυτή τη στιγμή το ψωμί και τα αυγά είναι πιο χρήσιμα», απάντησε η λιγερή. Πιο κάτω συνάντησαν ένα παιδί που πήγαινε να πουλήσει τρεις σκότες και μια καρδάρα γάλα στο πανηγύρι. «Φίλε μου, σε παρακαλώ, δώσε μου το γάλα και τις σκότες σου και πάρε αυτό το σμαράγδι μου», είπε. Και έδωσε άλλο δαχτυλίδι. «Με τα χαράς», είπε αμέσως το παιδί και έδωσε την πραμάτια του στη λιγερή. Σε λίγο έφτασαν κοντά στη μισοπαγωμένη γυναίκα. Ο γιατρός του συνέφερε γρήγορα με τα γιατρικά του, ενώ η βασιλοπούλα, αφού της πρόσφερε τα τρόφιμα που είχε αγοράσει, έβγαλε δυο πολύτιμα κουμπιά από το φόρεμά της και της τα έδωσε. Χαρούμενη, συνέχισε το δρόμο της. Δεν είχε προλάβει να κάνει δύο βήματα όταν εμφανίστηκε μπροστά της μια ζητιάνα. «Ανήμπορη είμαι, κακομοίρα», της είπε. «Δεν μπορώ να περπατήσω. Δώσε μου μια δεκάρα να πάρω κάτι για τα παιδιά μου», παρακάλεσε. «Χρήματα δεν έχω», είπε τότε η βασιλοπούλα. «Πάρε το βραχιόλι μου, κυρά. Αν το πουλήσεις». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση της και η ζητιάνα άρπαξε το βραχιόλι και το έβαλε στα πόδια. «Τρέχει. Ψέματα είπε πως δεν μπορούσε να περπατήσει. Με κορόιδεψε. Γιατί?» αναρωτήθηκε η λιγερή. «Τότε δεν είναι όλος ο κόσμος καλός, μικρούλα μου», ακούστηκε η φωνή της ζωής. «Γι' αυτό ποτέ σου δεν θα δίνεις αν πρώτα δεν εξετάσεις. Υπάρχει κακία στον κόσμο, βασιλοπούλα μου.
όπως υπάρχει και καλοσύνη. Και τα δυο μες στη ζωή είναι. Θα πρέπει να προσέχεις. Ναι, θα είμαι πιο προσεκτική από εδώ και μπρος, απάντησε εκείνη και συνέχισε το δρόμο της. Κάποια στιγμή, φτάνοντας σε ένα ύψωμα, είδε στο πέλαγος πολεμικά καράβια. «Τι είναι αυτά τα καράβια?» αναρωτήθηκε. «Σαν να έρχονται όλα εναντίον μας, περίεργο!» Τις σκέψεις της διάκοψε ένας παράξενος θόρυβος. Έτρωξε να δει. Κάποιος έσκαβε ένα λάκκο. «Γιατί σκάβεις αυτό το λάκκο?» τον ρώτησε. «Δεν είδες τα καράβια με τους στρατιώτες που έρχονται εναντίον μας?» «Θέλω να κρύψω τα λεφτά μου». «Ποιοι είναι όλοι αυτοί που έρχονται εναντίον μας?» ρώτησε η Βασιλοπούλα. «Ένα βασιλόπουλο ζήτησε την κόρη του βασιλιά. Έγιναν οι αραβώνες, αλλά αυτοί έτσι άκαρδοι που είναι, τον ανάγκασε να πάει στη λίμνη να πνιγεί. Τώρα το βασιλόπουλο είναι στο παλάτι και είναι άρρωστο βαριά. Ο πατέρας του έχει θυμώσει και έρχεται με το στόλο του να πάρει το γιο του από εδώ και θέλει να του παραδώσουν τη βασιλοπούλα. Βλέπεις, μόλις το παλιοκόριτσο είδε τα σκούρα, το έσκασε. Αλίμονο σε εμάς», είπε ο γέρος και άρχισε πάλι να σκάβει. «Μην κρύβεις το χρυσάφι σου, γέρο. Δεν θα έρθει καμιά συμφορά στη χώρα μας», φώναξε τότε στο γέρο η βασιλοπούλα. «Θα παραδοθεί η βασιλοπούλα και θα σβήσει το θυμό του ξένου βασιλιά». Αυτά είπε η λιγερή και συνέχισε τρέχοντας το δρόμο της. Έτρεχε, έτρεχε. Να προφτάσω να πάω στα καράβια πριν αποβιβαστούν οι στρατιώτες. Να προφτάσω, αλλιώς θα τρελαθώ», έλεγε και ξανά έλεγε. Τότε μια επιβλητική γυναίκα παρουσιάστηκε μπροστά της. «Γεια σου, λιγερή. Και είσαι?» ρώτησε. «Είμαι η Μοίρα. Είδα πως πήρες πίσω την καρδιά σου. Τι θα έλεγες να μου την ξαναδώσεις και να βρεθείς σε μια στιγμή μέσα στο χρυσό το κρεβατάκι σου με όλα σου τα καλά? Χωρίς βάσανα, χωρίς πόνο, χωρίς στεναχώριες. Προτιμώ να πεθάνω παρά να ξαναγυρίσω στη ζωή που ζούσα ως τώρα», είπε αποφασιστικά η βασιλοπούλα. «Δεν σου έγιναν μάθημα αυτά που τράβηξες?» επέμενε η Μοίρα. «Ναι, έμαθα τι θα πει πόνος, αλλά και τι θα πει χαρά. Και αυτό μου αρέσει πολύ», απάντησε η βασιλοπούλα. «Καλή τύχη τότε, όμορφη λιγερή», είπε η Μοίρα και εξαφανίστηκε. Τα ξημερώματα έφτασε στο λιμάνι. Έπειτα από λίγη ώρα βρέθηκε μπροστά στον ξένο βασιλιά. «Είμαι η κόρη του βασιλιά του νησιού», είπε ταπεινά. «Ήρθα να παραδοθώ για να τιμωρήσεις μόνο εμένα και να λυπηθείς την πατρίδα μου. Φέρθηκα άσχημα στο γιο σου και ντρέπομαι γι' αυτό. Κάτσε κοντά μου και πες μου την ιστορία σου», είπε ήρεμα ο ξένος βασιλιάς. Δεν κάθισε. Όρθια μπροστά του η βασιλοπούλα είπε την ιστορία της. Σαν τέλειωσε, ο ξένος βασιλιάς την αγκάλιασε και της είπε: «Πήγαινε στον πατέρα σου, κορίτσι μου. Θα είναι τιμή για μένα να σε κάνω κόρη μου». Σε λίγες μέρες έγιναν οι γάμοι. Ήταν καλεσμένοι όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Έγινε μεγάλο γλέντι που κράτησε 3 μέρες και 3 νύχτες. «Και ύστερα?» θα ρωτήσετε. «Ύστερα...» Εδώ τελείωσε η ιστορία μας. Ζήσαν οι δυο τους πάντα ταιριασμένοι, κάνανε όμορφα μα και καλά παιδιά και έτσι ζήσανε για πάντα ευτυχισμένοι. Ήταν από ένα παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα. Η καρδιά της βασιλοπούλας.